Πασχαλινό παζάρι αυγών με χρώματα και φάνταστα σχέδια πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου στο αίθριο της Λότζια, ακολουθώντας μια παράδοση 15 ετών. Είναι κάτι που μας δίνει όχι μόνο χαρά, το περιμένουμε. Μας λύπησε τόσο πολύ αυτά τα δύο χρόνια που δεν εμφανιστήκαμε. Ξαναβρήκαμε εδώ, ήρθαμε στη Λότζια που ήταν η αρχική μας θέση που τότε φέρναμε τις κατσαρόλες, όλοι το θυμούνται, για να βάψουμε τα αυγά και μάλιστα με τον παραδοσιακό τρόπο. Είμαστε σε γκρουπ, έτσι, άλλες βράζουν, άλλες βάφουν, άλλες συσκευάζουν, άλλες τα φτιάχνουν σε δωράκια. Αρκετές γυναίκες από εμάς και αρκετές μέρες. Άλλοι κάνει με γλωστές, άλλοι κάνει με χάντρες, άλλοι κάνει με ριζάρι, αλλά συνήθως χρησιμοποιούμε βιολογικές βαφές που να μπορούν να κάνουμε και κάτι ξεχωριστό. Οι ευχές μου είναι ειρήνη. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Μέλη του σωματείου έβαψαν με μεράκι εκατοντάδες αυγά με τον παραδοσιακό τρόπο και καλό σκοπό, ενώ παράλληλα εντυπωσίασαν με τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες, δράση που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. Από εκεί υπάρχουν πάρα πολύ ωραία, είτε σε δεκουπάζ είτε με πυλό αυγά. Εκείνα είναι διακοσμητικά, πάρα πολύ προσωπική εργασία όπως καταλαβαίνετε. Αλλά είναι και ένα μικρό πανηγύρι για μας. Οι μέρες αυτές, η Μεγάλη Πέμπτη, είναι μια μέρα φωτεινή για όλους. Οπότε θεωρούμε ότι είναι καθήκον όλων μας, σαν πολίτες και σαν γυναίκες, να αναβιώνουμε τέτοια έθιμα, γιατί αξίζει τον κόπο. Φέτος βάψαμε λίγα αυγά, μόνο 2.200 περίπου, γιατί να ξέρετε ότι έχουμε τις απώλειες, δεν είναι μόνο το ότι αγοράζομαι 2.500 αυγά. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία και μια μαντινάδα για το Πάσχα. Του Πάσχα να μου να κερί δίπλα από το δικό σου, για να τα σβήσεις και τα δυο με το χαμόγελό σου. Τα έσοδα από το παζάρι θα διατεθούν για την ενίσχυση του ξενώνα κακοποιημένης γυναίκας και παιδιού, το συμβουλευτικό κέντρο, τη γραμμή SOS και το σπίτι των Αγγέλων.